Εμείς εδώ είμαστε, ελπίζω να έχετε μείνει κι εσείς μαζί μας και να είστε έτοιμοι να παρακολουθήσετε μία ακόμη ξεχωριστή μας κουβέντα αφιερωμένη στην ανάδειξη της κορυφαίας δεκάδας στην ιστορία της Ευρωλίγκα, αποκλειστική χορηγία από το Sustainium Plus. Αντώνης Καρκαβούρας και μπαίνουμε πλέον στα πιο πρόσφατα, στην τελευταία δεκαετία, από την σεζόν 2010-2011 μέχρι και σήμερα ουσιαστικά, μέχρι και την περασμένη σεζόν, η οποία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Σεζόν της Παύλας. Σεζόν της Παύλας, πολύ σωστά. Ξεκινάω εγώ. Ναι, ας ξεκινήσω εγώ. Αυτή η δεκαετία ξεκίνησε με τις ομάδες μας να πετάνε ψηλά, να κατακτούν το ένα τρόπο μετά το άλλο. 2011 Παναθηναϊκός στη Βαρκελόνη, 12 Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη με διπλή εθνική παρουσία στο Final Four και παρολίγο ελληνικό τελικό, μοναδική φορά που φτάσαμε το ζώοντα. Και το 2013 ξανά Ολυμπιακός στο Λονδίνο. Και μετά λίγο χάθηκε ο δρόμος. Δεν μπορεί να πει ότι ήταν άλλο τελικό. Παναθηναϊκός χάθηκε από το Final Four. Είναι η αλήθεια. Αλλά τα τελευταία χρόνια τίνει να γίνει η Ευρωλίγκα των λίγων ομάδων, των θηρίων. Τσεσεκά, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης, είναι μεγαλύτερη έκπληξη η απουσία τους από ένα Final Four παρά η παρουσία τους. Οπότε νομίζω ότι μιλάμε για μια δεκαετία η οποία ορίζεται από αυτά τα δύο στοιχεία. Μετρημένα κουκιά δηλαδή. Η δεκάδα μου αποτελείται από τους κυρίους Σπανούλης Λούκα, Σπανούλης για την... Δεν χρειάζεται να εξηγήσω. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω. Η μόνη εξήγηση είναι στο μυαλό μου βάζω και την πρώτη παρουσία του με τον Παναθηναϊκό. Έστω και αν είναι από την προηγούμενη δεκαετία, τα MVP του και οι τίτλοι του δεν είναι δύο αλλά τρεις προφανώς. Τρεις τίτλοι, τρία MVP. Ακριβώς. Ο Σλούκας, αυτά συν τα επόμενα, συν ο τίτλος με την Φενέρ, συν η παρουσία σχεδόν διαρκής στα Final Four και καλά να είναι το παλικάρι, ποιος ξέρει τι θα γίνει και τα επόμενα χρόνια και στο τέλος της σεζόν που ελπίζουμε όλοι ότι θα ξεκινήσει σύντομα. Ο τρίτος γκάρντ είναι ο Τεοδόσιτς. Μπορεί με τον Ολυμπιακό να μην σήκωσε τίτλο και να αμφισβητήθηκε αρκετά, αλλά τελικά λίγο-λίγο έπεισε και τους αμφισβητήρες. Δικαιώθηκε όταν ήρθε η ώρα του στο Βερολίνο το 2016 και τέλος πάντων η ακτινοβολία του είναι τέτοια που δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πάρει πέντε τίτλους για να τον βάλουμε στην top δεκάδα αυτής της δεκαετίας, έστω και αν σήμερα βρίσκεται εκτός Ευρωλίγκας, αφού παίζει στην Πολόνια. Ο τέταρτος γκάμου είναι ο Γιούρ. Δηλαδή η εμβληματική φυσιογνωμία της Ρεάλ, η οποία κάποια στιγμή διέβηκε αυτή τον Ροβίκονα και επέστρεψε στους τίτλους. Τότε μπορεί να είχε τον Ντόνσιτς, αλλά ο Γιούρ είναι. Άλλωστε είναι το τέμπτο. Το 2017 άλλωστε αναδείχθηκε MVP στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκα και αυτό δεν είναι αμυντικό κατ' όρθιο. Και οι τίτλοι του είναι δύο, είναι το 15 πρώτο Ντόνσιτς, δηλαδή με τη Ρεάλ τη χρήση τη. Τα χρυσή γενιά και τα λοιπά. Πάντως της γενιάς με τον Ρούντι, τον Ρέγκες και τους άλλους. Και ένας δεύτερος το 2018, όταν πλέον είχε άλλη άδρας ομάδα γύρω του. Προσθέτω ένα πέμπτο κάρτα επειδή μπορώ, τον Ντεκολό. Τον βάζω, τον βαφτίζω forward και τον προσθέτω στους προηγούμενους. Ούτε εδώ χρειάζεται νομίζω εξήγηση και πολλά λόγια. Η υπόλοιπη forward είναι κανονική forward, είναι ο Πρίντεζης. Διότι πέρα από όλα τα άλλα, παίκτης που έχει βάλει νικητήριο καλά στο τελευταίο δευτερόλεπτο του τελικού της Ευρωλίγκας και μάλιστα τη φάση της δεκαετίας είναι εντελώς αδιανόητο. Σωστά. Να έμεινε εκτός και τέλος πάντων ο Πρίντεζης είναι κόσμο για το χώρο και πέρα από όλα τα άλλα υπάρχει αυτή η παράμετρος, τουλάχιστον έχω μυαλό που τα μετράω αυτά. Καλά, είναι και τι το σκόρ στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Είναι πολλά. είναι γενικά άλλο ένα το τέμπτο. Έβαλα τον Ρέγες. Μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλος παίκτης, αλλά είναι ο παίκτης που ίσως οποιοδήποτε θα ήθελε στην ομάδα του και δικαιώνεται από τη συλλογή τίτλων, βάζω μέσα σε παρένθεση και αυτούς που έχει κατακτήσει με την Εθνική Ισπανία όλα αυτά τα χρόνια και σε ένα παράλληλο σύμπαν με αυτό που συζητάμε. Τον Χάιντς θα μπορούσε ίσως να διεκδικήσει ακόμα και τίτλο MVP της δεκαετίας αυτής και που άλλαξε και τον μπάσκετ με τον τρόπο του. Πριν τον Χάιντς δεν υπήρχαν. Σε 1.98 αυτού του επίπεδου και αμυντική με τέτοιων ικανοτήτων και προσωπικότητες και όλα και συνεχίζει και ποιος ξέρει μπορεί να είναι και ο επόμενος
και ο επόμενος τίτλος δικούς του. Στη νέα σελίδα της καριέρας του, Ελλάδος έχει στην Ιταλία. Και για ψηλούς, εδώ δυσκολεύτηκα λίγο. Δεν... Ο Χάιντς τον έβαλε στη δεύτερη κατηγορία, στους φόρουαρντς. Ναι. Είναι λίγο ακαθόριστα τα όρια, θολά είναι η αλήθεια. Στους ψηλούς δυσκολεύτηκα λίγο, έβαλα τους δύο της Φενέρ, Ούντο και Βέσελη, για την τρομερή το απόδοση του Ούντο εκείνη τη χρονιά που το σήκωσε. Για μία Φενέρ. Έστω για μία. Για τον Βέσελη νομίζω δεν χρειάζεται το ίδιο. Και μόνη παρουσία του στην καρδιά της Φενέρβατσε όλα αυτά τα χρόνια τον αναδεικνύει σε κορυφαίο του. Ο Παπαγιάννης τα έφερε από εδώ, τα έφερε από εκεί. Τα μαγείρεσε. Κολοτούμπιασε λίγο κτλ. Έβαλε τον Χάινς στους forwards, έβαλε τον Ντεμπολό στους forwards, επειδή μπορεί. Από τα ονόματα που αράδειασα μέχρι να του διαλέξω αυτού, είναι φανερό ότι ζούμε την εποχή των Γκάλ. Όχι ότι το ξέραμε, αλλά όσο πάει ο καιρό, πηγαίνει και περισσότερο στα εκεί. Άφησα έξω, δηλαδή τον Μπογκδάνοβιτς, άφησα έξω τον Ντόντσιτς. Παραδόξως δεν θα διαφωνήσω με τον Παπαγιάννη. Δεν με συμφέρει να διαφωνήσω γιατί έχω και εγώ πολύ small ball από ό,τι βλέπω. Ναι. Σλούκα για τους λόγους που ανέφερε, σύν ότι πρωταγωνίστησε στην αναγέννηση μιας ανύπαρκτης ομάδας μέχρι πρότινος. Σπανούλης Γιούλ. Ναβάρο γιατί μέχρι και πριν ένα χρόνο ήταν πρώτος κόρης στην ιστορία της EuroLeague και πολλά ακόμα. Ναι. Στα τριάρια μου. Δεν ξέρεις. Όχι τεσσάρια, τριάρια το τονίζω. Παίζω small ball, οπότε έχω Ντόνσιτς Μπογκδάνοβιτς. Εξάλλου η Ρεάλ έπαιξε πολλές φορές με σχήμα Σέρχη Γιούλ και Ντόνσιτς. Ναι, ναι, γιατί και εσύ επειδή μπορείς, ας πούμε. Ναι, ναι. Πήγες στο Μπογκδάνοβιτς. Εντάξει, φίλε, δεν γίνεται ο Μπογκδάνοβιτς. Ναι, δεν γίνεται να λείπει όμως. Δεν γίνεται. Στα τεσσάρια μου έχω Πρίντεζη και Χριάπα. Και στα πεντάρια μου έχω Χάινς και Βέσελη. Και θα μπει στο δικό λόγο. Δεν έχω δεκολό, όχι. Δεν τον έχω τον δεκολό, είμαι λίγο. Γι' αυτά την δεκολό. Είμαι την δεκολό. Αυτοί που έμειναν έξω δείχνουν. Δεν τον έχω, σε εκτιμήσει. Που είπα πριν, πόσο ανήκει στου Γκάρ όλη αυτή η δεκαετία. Λοιπόν, να πω ότι πριν περάσω στι δικέ μου επιλογέ. Ξεκινώντας... Έχει κανένα που δεν είπαμε. Όχι, ξεκινώντας από το Χάινς και το Βέσελη στο 5, σαν centers, ας πούμε, γιατί είναι πραγματικά οι δύο centers που είχαν τι περισσότερε παρουσίε σε υψηλό επίπεδο. Στη διοργάνωση, από εκεί πέρα στους forwards, φυσικά συμπεριλάβα τον Ντόντσιτς με δύο Final Four και δύο χρονιές σαν πρωταγωνιστής στη Real Madrid και μία φυσικά έχοντας κατακτήσει όλους τους τίτλους και όλες τις ατομικές διακρίσεις. Έβαλα τον Νίκολα Μίροτιτς για τις πάρα πολλές παρουσίες σε Final Four, σε πρωταγωνιστικό ρόλο, φυσικά τον Γιώργο Πρίντεζη και τον Αντρέ Κυριλέγκο. Στους forwards και κλείνοντας με τους guards, Ντεμπολό Σπανούλης, Μπογκδάνοβιτς και Ντεόντοσιτς που θεωρώ. Δεν έχει Σλούκα μέσα, Δεν έχω Σλούκα γιατί ο Σλούκας, αν εξαιρέσεις, γιατί ο Σλούκας δεν ήταν σε καμία από τις ομάδες με τις οποίες κατέκτησε το ευρωπαϊκό τρόπο, δεν ήταν το πρώτο βιολί. Ούτε στη Φενέρ ήταν το πρώτο βιολί όταν κατέκτησε το ευρωπαϊκό τρόπο, ούτε στο Ολυμπιακό. Τώρα πλέον είναι το πρώτο βιολί. Να δούμε πότε θα το κατακτήσει ξανά η ελληνική ομάδα και να βάλουμε. Ναι, αλλά έχει 8 φορέ αυτό το δεκαετία. Σίγουρα. Αυτές ήταν οι επιλογές μας για την τελευταία δεκαετία από το 2010 μέχρι το 2020. Αν θέλετε να συμμετάσχετε στην ψηφοφορία, συμμετέχετε κανονικά στο gadget.gr επιλέγοντας τους αγαπημένους σας 4 guards, τους αγαπημένους σας 4 forwards και φυσικά τους αγαπημένους σας centers σε μια ψηφοφορία για την ανάδειξη της all-time EuroLeague κορυφαίας δεκάδας αποκλειστικά από το Sustainium Plus.